Για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Τι μας λέει ο Χάρης τώρα, Μαρίνα μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τι θα φτιάξουμε σήμερα, τι να το ανοίξω? Γιατί είναι λίγο ζεστό, γιατί το έχω ετοιμάσει για να... Θα φτιάξουμε μια σαλάτα ριζιού. Ωραία. Με λαχανικά στον ατμό. Τέλεια. Και είναι μια καλή επιλογή έτσι για βραδινό, πιο ελαφρύ. Να σου πω, εγώ έχω ένα θέμα με το φαγητό το βράδυ. Δεν το χωνεύω. Προχθές κοιμήθηκα με δύο μαξιλάρια, παιδιά. Έφαγα και κοιμήθηκα με δύο μαξιλάρια έτσι όρθια. Κοιμόμουν έτσι. Δεν μπορούσα να χωνέψω με τίποτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τι έφαγες, Χριστιανά μου? Δεν θυμάμαι. Έφαγες, ας πούμε, μακαρόνια μπραστά ή έφαγες... Όχι, ξέρω... θυμάμαι. Το Σάββατο ήταν μια μέρα που δεν μπορούσα να σταματήσω να τρώω. Έτρωγα σούπα να βγολεμόνι, μετά έκανα μια πίτσα αντιληχτή, μετά ξανατρώω σούπα να βγολεμόνι. Όλα αυτά μέσα σε ένα δύο ώρο, οπότε καταλαβαίνετε, έκανα το στομάχι μου λίγο τούρπο και κοιμόμουν έτσι. Στα δύο μαξιλάρια. Είναι ελαφρύ λοιπόν το φαγητό μας για το βράδυ, για να κοιμόμαστε μόνο πάνω στο μαξιλάρι μας κανονικά. Απλά αυτή η συνταγή μπορούμε να δείξουμε έτσι πολλές λειτουργίες του Thermomix και μια από αυτή είναι το ψήφι για το ρύζι, τα αυγά, τα βραστά και όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Πολύ ωραία. Να δούμε τα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν για να φτιάξουμε σαλάτα ρυζιού, έτσι ένα ελαφρύ βραδινό. Και πάμε να δούμε αμέσως. Δύο αυγά, 280 γραμμάρια κολοκυθάκια σε κύβους, 120 γραμμάρια καρότα σε κύβους, 100 γραμμάρια κατεψυγμένα μπιζέλια, 1200 γραμμάρια νερό, ένα κουταλάκι του, να πούμε ότι το νερό είτε σε ml θέλουμε να το μετρήσουμε είτε σε γραμμάρια, για το νερό ισχύει το ίδιο. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 250 γραμμάρια ρύζι, barboiled και 200 γραμμάρια τόνο, κονσέρβα σε λάδι. Δεύτερη μας καρτούλα, 100 γραμμάρια μαύρες ή πράσινες ελιές. Έχει μπόλικο πράγμα μέσα το ρύζι μας. 15 με 20 γραμμάρια αγκουράκια τουρσί σε φέτες. Ένα κλονάρι φρέσκο δυόσμο. Μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Μία με δύο κουταλιές του γλυκού ξύδι ή χυμό λεμονιού. Και 7 ντοματίνια. Ωραία. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, Μαρίνα μου. Η συνταγή αυτή βρίσκεται στη βασική μαγειρική του τελευταίου Thermomix και εμείς θα την κάνουμε καθοδηγούμενη. Δηλαδή θα βλέπουμε βήμα-βήμα τις συνταγές. Και αν πάμε μαζί, πάω μενού, συνταγές, βασική. Θα πάω ανακατηγορία, είναι ζυμαρικά ρύζι και επιλέγω τη σαλάτα ρυζιού. Πολύ ωραία. Ωραία. Και τώρα ξεκινάμε. Το πρώτο που μας δείχνει, όπως είπαμε και άλλες φορές, είναι τα υλικά για να τα μαζέψουμε. Εγώ τα έχω έτοιμα και μας λέει να βάλουμε στο βαθύ δίσκο του βαρώμα, αυτό είναι το δοχείο το οποίο ψήνω στον ατμό, βάζω δύο αυγά για να μου τα ψήσει. Φυσικά η σαλάτα αυτή λέει δύο, μια οικογένεια μπορεί να βράσει πολύ περισσότερα. Και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βράσεις το αυγό και να έχεις το σωστό χρόνο που ικανοποιεί τον καθένα. Πολύ ωραία. Τώρα, το επόμενο βήμα βάζουμε... Ένα λεπτό. Βάζουμε τα κολοκυθάκια από πάνω. Ναι, βάλαμε το στο βαθύ δίσκο και τώρα θα βάλουμε τα κολοκυθάκια μας από πάνω μαζί με τα καρότα. Και το μπιζέλι από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι. Το βλέπω το έτοιμο εγώ εδώ. Ναι, το έτοιμο, γιατί... Χρειάζονται 20 λεπτά να ψηθούν, οπότε εμείς τα έχουμε ετοιμάσει. Πάμε για μου, Μαρίνα μου, θύμισες μου τα κολοκούθια με τα αυγά τώρα, τα οποία πεθύμισα πάρα πολύ. Τα οποία μπορείς να κάνεις και στο Thermomix, μπορείς να κάνεις και ομελέτα στο Thermomix. Τέλεια, τώρα. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Βέβαια. Θα βάλουμε τα καρότα μας. Ωραία. Τα μπιζέλια. Και φυσικά να πούμε ότι ο καθένας βάζει τις δικές του τις επιλογές. Εμείς εδώ έχουμε αυτές τις επιλογές που μας δίνει η συνταγή μας. Και τα αφήνουμε στην άκρη, λέει. Έχουμε έτοιμο και το αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, πάμε να ακούσουμε, να δούμε τις άλλες τις οδηγίες. Μας λέει ότι θέλουμε 1200 γραμμάρια νερό.
Είναι το και... νερό που θα ψήσει το ρύζι μας. Μάλιστα, με τον ατμό. Και με το νερό αυτό θα μα πάει ο ατμός για να ψηθούν όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Θα ψήνονται ταυτόχρονα. Πάντως είναι πολύ ωραίο να ψήνουμε και τα λαχανικά μας στον ατμό, γιατί έτσι κρατούν πολύ περισσότερες βιταμίνες. Σωστά? Ακριβώς. Κρατούν τις βιταμίνες, διότι με άλλον τρόπο θα χαθούν στο νερό. Στο νερό, εντάξει. Και θα δείτε και το χρώμα, θα δείτε και τη γεύση μετά που θα τα δοκιμάσετε. Οκ. Έχουμε βάλει τα 1200 νερό. Μας λέει τώρα το αλάτι. Ναι. Πατάς το επόμενο και σου βγαίνει. Ναι. Βάζω το καλαθάκι. Ναι, ωραία. Να με βοηθάς και με ένα λίγο, γιατί ναι, από εδώ. Ναι, ό,τι θέλεις, πες μου, να σου ωραία. Λέω. Λέει, θέλουμε 250 γραμμάρια ρύζι. Και το βάζω τώρα, μου το ζυγίζει. Με χρόνο μαγειρέματος λέει περίπου 15 λεπτά. Ναι, δεν θέλω να είναι ούτε το πασμάτι που είναι. Είσαι ακριβώς 250. Ωραία. Εντάξει. Είσαι ακριβώς τα 250. Ωραία. Και μας λέει να ανακατέψουμε λίγο το ρύζι για να βρεχτεί λίγο, να ψηθεί έτσι και πιο ομοιόμορφα. Mm-hmm. Με τη σπάτουλα μας. Ωραία. Και πάμε στο επόμενο. Τοποθετήστε, λέει, το βαρό. Στη τώρα. Θέση του. Το βαρώμα μας είναι εδώ. Πάντως έχει τα πάντα μέσα αυτό. Μπορεί να είναι, ξέρεις, αυτό που λες, ένα ριζάκι, αλλά έχει κολοκυθάκι, ναι, καρότα, δεν είναι μπιζέλ. Μόνο ριζάκι. Είναι συμπληρωμένο φαγητό. Ναι, βέβαια είναι. Ναι. Τώρα, εδώ, σε αυτό έχω έτοιμο το χρόνο. Μας έχει τη θερμοκρασία που μου λέει βαρώμα, γιατί είναι η θερμοκρασία που ζει το ατμό να ψηθεί το άλλο. Και θέλω ταχύτητα 2. Και μέσα σε 20 λεπτά θα έχω έτοιμα όλα ψημένα. Και τώρα, μαγικά τα έχουμε εδώ έτοιμα, ναι, ψημένα. Έπρεπε να είναι έτοιμα και εδώ είναι ψημένα. Ωραία. Μόνο... εδώ έχω τη συνταγή στο σημείο το οποίο είχε μείνει, που είχα τελειώσει το ψήσιμο. Μας τώρα, λέει, αφαιρέστε το καλαθάκι, λέει, με την σπάτουλα. Μάλιστα, και περάστε γρήγορα το καλαθάκι με το ρύζι. Το νερό, περνάς λίγο νερό από πάνω για να μην λασπώσει. Α, εντάξει. Και εμείς τώρα το έχω κάνει εγώ λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή, αλλά βλέπουμε ότι με τη βοήθεια της σπάτουλας μπορώ να αφαιρέσω το καλαθάκι από τον κάδο, οπότε δεν χρειάζομαι άλλα δοχεία και δεν θα καώ. Και το αδειάζω στο δοχείο μου. Πάντως δεν έχει λασπώσει το ρύζι μας. Είναι μια χαρά. Αυτό που κάνει μοναδικό το θέρμομιξ, εάν ασχοληθεί κάθε νοικοκυρά φυσικά ξεχωριστά και βρει το χρόνο ψησίματος που την ικανοποιεί, είναι το τέλειο ψήσιμο για το ρύζι και για τα ζυμαρικά, ναι, και τα μακαρόνια. Ωραία. Τώρα, μια χαρά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αφήστε το στην άκρη να στραγγίσει, το αφήσαμε. Διαβάζω κι εγώ, Μαρίνα μου, βλέπω απέναντι, γιατί δεν με βλέπει να βλέπω. Είναι πιο εύκολο για μένα όταν μου λες τις οδηγίες. Γιατί... εντάξει. Ναι. Τώρα θα σου πω τις επόμενες. Επόμενο το είναι... βάλαμε το ρύζι στο δοχείο μας. Για να δω. Προσθέστε, λέει, τα μαγειρεμένα λαχανικά 200 γραμμάρια στραγγισμένα. Αυτά που έχω ψήσει πριν λίγο, τα προσθέτω. Και τον τόνο. Έχει μέσα και την πρωτεΐνη του και τα πάντα. Έλα, Μαρίνα. Απλώς. Βάζεις μέσα και τον τόνο που έχεις και την πρωτεΐνη και τους υδατάνθρακες και όλα. Θα μπορούσα να βράσω και ψάρι μαζί μέσα σε αυτήν τη διαδικασία για να μην εβάζα τον τόνο. Αλλά ακολουθάμε τη συνταγή τώρα. Ωραία. Μετά μας λέει, νομίζω, τις ελιές από τη... μαύρες και τις μαύρες, ναι, ή πράσινες ελιές. Ωραία. Και τα υπόλοιπα, γκουράκι ντουρσί, γράφει. Ωραία. Από κάτω. Τα υπόλοιπα, μάλιστα. Θα τα βάλω. Ναι, βάρτα, μπράβο. Ωραία, βάλαμε και βάζουμε. Θέλουμε λίγο... και τις ντοματούλες. Τις ντοματούλες θα τις βάλουμε στο τέλος, εντάξει, γιατί μπορεί να τις χρειαστούμε έτσι για γαρνίρισμα. Λέει 1-2 κουταλιές, εντάξει, εγώ θα το κάνω έτσι. Ναι, και το μάτι. Ναι. Πολύ ωραίο φαγητό. Ναι. Και οι ελιές και όλα. Όλα μέσα. Και το τελευταίο. Α,
Αλλά το πιπερώστε, έγραφε και λέει καθαρίστε τα βρασμένα αυγά και κόψτε τα σεφέτες. Ξεχάσαμε και τα αυγά. Ωραία. Έχουμε τα αυγά εδώ, τα οποία μπορώ να τα καθαρίσω πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το βράσιμο των αυγών. Να πούμε ότι αν μια οικογένεια, ο καθένας έχει το διαφορετικό χρόνο ψησίματος που τον ικανοποιεί, με το Thermomix είναι πάρα πολύ εύκολο. Παιδιά, κοιτάξτε τι σαλάτα όμως. Μαρίνα, μου σε πειράζει που την ανακατεύω? Όχι, όχι, με βοηθάς. Ωραία. Ευχαριστώ. Τι ωραία σαλάτα. Κοίταξε, και είναι το χρώμα. Εάν έβραζα αυτά τα λαχανικά, όπως είπες και πριν, στην κατσαρόλα, σίγουρα δεν θα είχαν το χρώμα το και τη γεύση την οποία θα δοκιμάσετε σε λίγο. Αλλά και είναι ένα εύκολο φαΐ. Μέσα σε 20 λεπτά έχεις έτοιμο γεύμα. Εντάξει, θα βάλω μέσα και τις ντοματούλες τώρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο φαγητό. Και είναι και πλήρες, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Και δεν κάνεις τίποτε με το Thermomix. Τα κάνει αυτό και στα 20 λεπτά η νοικοκυρά έχει χίλιες δουλειές να κάνει στο σπίτι. Δεν μπορεί, θα κάθεται να περιμένει το Thermomix για να το... Ωραία. Και τα βουλάκια μας από πάνω, υπέροχα. Και να βάλουμε και λίγο φρέσκο. Το δυόσμο. Δυόσμο. Τώρα είναι ο καιρός του δυόσμου, έτσι, για να το φυτέψουμε. Μαρίνα μου, αυτά εδώ τι είναι? Αυτά τα έχω φέρει για να φάτε μαζί με τον καφέ σας. Είναι μπισκοτάκια για το Halloween, για τη μέρα που είναι σήμερα. Μα σήμερα είναι το Halloween. Ναι, από ό,τι σήμερα έχω υπόψη μου. Εντάξει, από ό,τι έχω υπόψη μου είναι η τελευταία, είναι 31 Οκτωβρίου, αλλά τώρα. Είναι ένα ξενόφερτο έθιμο μεν, αλλά πάρτι και όλοι πηγαίνουν. Όλοι μέσα. Εμείς αντί πάρτι κάνουμε μπισκοτάκια. Μπισκοτάκια. Εγώ έχω μείνει πολύ πίσω με το Halloween, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει. Δεν πρόλαβα ούτε να καταλάβω ούτε πότε ξεκίνησε, ούτε πότε τέλειωσε, ούτε γιατί, τι, πώς. Νομίζω ότι είναι τα παιδιά λίγο περισσότερο, αλλά εντάξει. Και εμείς μεγάλα παιδιά είμαστε, Μαρίνα μου. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Ξεχάσαμε να βάλουμε λίγο λεμονάκι ή ξύδινη λεμόνι, αλλά με το συνδυασμό με τον τόνο μπορεί το λεμόνι να είναι πιο καλό. Ναι. Αλλά αυτό είναι θέμα γούστου. Πολύ ωραία. Και βλέπετε και την ποσότητα. Θα μπορούσαν να μπουν πιο πολλά λαχανικά. Θα μπορούσε να μπει και πιο πολύ ρύζι. Μέχρι 2 ποτήρια ομορύζι μπορεί να ψηθεί. Και βλέπετε, ο καθένας το τι βάζει μέσα είναι θέμα γούστου σίγουρα. Βέβαια. Τέλεια. Σίγουρα. Και εμείς τελειώσαμε. Απλά να πω κάτι, ότι όλες αυτές οι συνταγές που υπάρχουν μέσα στο chip έχουν τις παραλλαγές, έχουν συμβουλές, έχουν τη θρεπτική αξία της κάθε συνταγής. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ πρακτικό για κάθε νοικοκύρα. Πολύ ωραία. Μαρίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Θα το τιμήσουμε το φαγητό και τα μπισκοτάκια. Να είσαι καλά.